Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Επίτιμος Δημότης Πάτης ανακηρύχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Γιάννης Βαρουφάκης, είμαστε πολύ κοντά για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Προφυλακίστηκε η 42χρονη που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την πεθερά της. Στάση αναμονής από τους επαγγελματίες τουρισμού για το ΦΠΑ. Αισιόδοξος ο Σταθάκης για την πορεία του τουρισμού. Θέμα συζήτηση των πολιτών, η κόντρα τσιρώνει Τατούλη για το θέμα των σκουπιδιών. Η δε πόλης εάλλο. Επίτιμος Δημότης του Δήμου Σπάρτης ανακηρύχθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά την επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο της πόλης, παρουσία υπουργών, των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του τόπου και πολιτών. Να σημειωθεί ότι η 29η Μαΐου είναι μέρα μνήμης για τον Ελληνισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, αφού τιμώνται με ιδιαίτερες εκδηλώσεις τα παλαιολόγια. Η μέρα ξεκίνησε με δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου της Καστροπολιτείας του Μιστρά, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέση στο μνημείο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύουν. Ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του Βασιλέως των Ελλήνων, ως και πάντων των συναυτοπεσόντων, εν την προασπίση της βασιλίδος των πόλεων Ελλήνων και φιλελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Μετά από πρόσκληση, όπως είπα, του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση. Το θέμα το εισηγήθηκε ο κύριος Δημαρχός μας και μετά τη συζήτηση αποφασίστηκαν ομόφωνα δύο πράγματα. Το ένα είναι να κηρύξουμε επίτιμο δημότη του Δήμου μας και το δεύτερο να σας επιδοθεί το απόλυτο ψήφισμα. Γιατί προσκεκλημένοι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο Δήμαρχος Σπάρτης έχω την ευκαιρία να υποδεχτώ στην πόλη μας τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από σήμερα επίτιμο Δημότη της Σπάρτης, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Εξοχότατα, η παρουσίαση στον τόπο μας με αφορμή τον εορτασμό των Παλαιολογίων σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο για όλους τους Έλληνες αποτελεί γεγονός με ξεχωριστή σημασία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον ιστορικό Δήμο της Σπάρτης, στην πόλη κράτους των Βορειαίων, όπου ο λιτός τρόπος ζωής και ο τρόπος ομιλίας του Λακωνίου εστί φιλοσοφή υπήρξε πρότυπο για την εποχή εκείνη, αλλά και παράδειγμα για τους σύγχρονους πολιτισμούς. Το ευχαριστώ. Είναι πολύ σκληρό και γι' αυτό ανίκανο να εκφράσει τα συναισθήματά μου τη στιγμή που ο Δήμος Σπάρτης με ανακηρύσει επίτιμο δημότη. Ήδη αισθάνομαι αυτή τη μίσα ένα μεγάλο βάρος. Το βάρος που πέφτει στις πλάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας όταν γίνεται επίτιμος δημότης μιας πόλης που κουβαλάει αιώνες αυτή τη βαριά, αυτή τη μοναδική ιστορία. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για αυτή τη ιστορία γιατί δεν μπορώ και θα την κακοποιούσω. Θα σταθώ μόνο στο κομμάτι εκείνο αυτή της ιστορίας στο οποίο οφείλει και πρώτα εμένα να μας διδάσκει αυτές τις στιγμές, αυτές τις κρίσιμες ώρες για τον τόπο μας, για την Ευρώπη, για τον πλανήτη ολόκληρο.
Και ποιο είναι το κομμάτι αυτό της ιστορίας το οποίο οφείλει να αποτελεί διδαχή πρωτίστως για μένα ως δείγμα προσωπικής, θεσμικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Είναι το μήνυμα της αυτοδυσίας. Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς υπάρχει σύγκληση με τους δανειστές στα περισσότερα μέτωπα, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Τόνισε δε πως καθημερινά υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Επεσήμανε πως στόχος της Αθήνας είναι να πετύχει μια συνολική λύση που θα περιλαμβάνει όλα τα ανοιχτά ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών, του ασφαλιστικού και του χρέους. Ένα από τα σημεία που υπάρχουν ακόμα διαφωνίες, σημείωσε ο κ. Βαρουφάκης, είναι το ζήτημα του ΦΠΑ, όπου υπάρχει ακόμα απόκληση αναφορικά με το ύψος του κάθε συντελεστή. Προσέθεσε πως αν οι πιστωτές αποδεχτούν τους συντελεστές που προτείνει η ελληνική πλευρά, θα υπάρξει αύξηση 900 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από τον ΦΠΑ. Ο Υπουργός Οικονομικών αποσαφήνισε πως δεν θα υπάρξει φόρος στις συναλλαγές στα ATM των τραπεζών, προσθέτοντας πως αυτό ήταν η πρόταση των δανειστών, η οποία απορρίφθηκε αμέσως από την ελληνική πλευρά. Ώρες αγωνίας βίωσαν σήμερα το πρωί μια ηλικιωμένη με το γιο της στην Πάτρα όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διαμέρισμά τους. Η φωτιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας. Επί της οδού Θεσσαλονίκης 37 έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Τόσο ηλικιωμένη όσο και ο γιος της απομακρύνθηκαν από το χώρο του διαμερίσματος. Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου σχεδόν 4 ώρες διήρκεσε η απολογία της 42χρονης που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου την 94χρονη πεθερά της. Περίπου στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής έφτασε στο δικαστήριο της Τρίπολης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή της Τρίπολης. Τελικά αποφασίστηκε η προφυλάκησή της και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού. Είχε ζητήσει διήμερη προστασμιότητας ώστε να απολογηθεί σήμερα. Οδηγήθηκε στις 12 η ώρα στον ανακριτή και στη συνέχεια στον εισαγγελέα που απολογήθηκε. Και η απόφαση αυτών ήταν μετά από τετράωρη συζήτηση να προφυλακίσει. Μετά από τετράωρη ανακριτική διαδικασία. Ναι. Ακριβώς, να προφυλακιστεί. Στη συνέχεια πρόκειται να οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλού στην Αθήνα. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες από τον δικηγόρο της, πρόκειται να ζητήσει να μην προφυλακιστεί μέχρι να γίνει δίκη. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγήθηκε στα... Έχει οδηγηθεί, ναι, στις φυλακές του Κορυδαλού. Στις φυλακές Κορυδαλού. Θα ζητήσει να αποφυλακιστεί μέχρι τη δίκη. Ακριβώς. Μάλιστα. Μα σας είπε κάτι άλλο σχετικά με το κατηγορητήριο τελικά? Δεν έγινε καμία δήλωση ούτε από την ίδια ούτε από το δικηγόρο της, ούτε στις κάμερες ούτε τηλεφωνική, δεν υπήρξε κάποια νεότερη πληροφορία. Μετά την έντονη φημολογία που επικρατεί στην πόλη το τελευταίο χρονικό διάστημα για οικονομικές ατασταλίες από τις οποίες κινδυνεύει η ΚΕΔΙΤ, ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής κάλεσε σε συνάντηση το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο το μεσημέρι της Παρασκευής. Αποφασίστηκε ομόφωνα να μπει ορκωτός λογιστής, ο οποίος θα ελέγξει όλα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, τους λογαριασμούς και τις τραπεζικές κινήσεις και σε δεύτερη φάση έλεγχοι θα γίνουν και στο νομικό πρόσωπο του Δήμου και στη ΔΕΙΑΤ. Σήμερα στις 12.30 που είχε προγραμματισμένο το Διοικητικό Συμβούλιο η ΚΕΔΙΤ, ζήτησα, παρακάλεσα το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει στο γραφείο εδώ στο Δημαρχείο. Παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έξω από την ημερήσια διάταξη η οποία συζητήθηκε, τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και το γνωστό θέμα που το τελευταίο διάστημα εωρείται στην πόλη μας και όχι μόνο με την οικονομική διαχείριση την οποία έχει γίνει μέχρι σήμερα στην ΚΕΔΙΤ για το τελευταίο τετράμινο με κάποιες αναλήψεις και μετρητών και εξόρτηση επιταγών. Μετά από συνεννόηση και παρένεση και από τον πρόεδρο της ΚΕΔΙΤ, τον κύριο Τσούκα, υπήρξε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και απεδέχθη ομόφωνα, να προχωρήσουμε, και είναι και η δική μου άποψη, μετά και κάποιους ελέγχους οποίους έκανα, να προχωρήσει η διαδικασία κατά προτεραιότητα του άμεσου ελέγχου για την διαχείριση της ΚΕΔΙΤ
για το διάστημα που τουλάχιστον εμείς έχουμε την ευθύνη της διοίκησης, και αναφέρω από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΤ για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από το 2011 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014. Από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση του ορκωτού έτυχε της ανάλογης νομοποίησης από την αποκεντρωμένη διοίκηση και ο ίδιος ο ορκωτός που θα κάνει το συνολικό έλεγχο θα κάνει και για το διάστημα το οποίο αναφέρθηκα πριν. Επίσης, αποφασίστη να αξιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο του έδωσε αυτή την αξιοδότηση με τη σημερινή του απόφαση στον ορκωτό να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο σε όλα τα παραστατικά της κινήσης των τραπεζών, τα δικαιολογητικά, ό,τι εν πάση περιπτώσει απαιτείται να γίνει προκειμένου να μας δώσει το πόρισμά του. Η απόφαση του Συμβουλίου επίσης ήταν το όποιο πόρισμα, εφόσον υπάρξει πρόβλημα, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σήμερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΤ, με απόφαση δική μου και του Δήμαρχου, λόγω των πολλών ακουσμάτων στην πόλη και από διάφορα site για το όνομά μου, πράγμα το οποίο το θεωρώ τελείως επικίνδυνο για πολλούς λόγους, αποφασίσαμε σήμερα να βάλουμε πλέον τέλος σε όλα αυτά. Η απόφαση είναι στον ορκωτό λογιστή, ο οποίος θα δείξει από τότε που ανέλαβα μέχρι τώρα τι έχει γίνει στην ΚΕΔΙΤ όσον αφορά το διαχειριστικό έλεγχο. Θέλω να πω ότι είμαι 50 χρόνια στην Τρίπολη και το όνομά μου δεν έχει σκιαστεί ποτέ. Δεν θα σκιαστεί τώρα που ίσως να θέλουν μερικοί. Θέλω να πω ότι όλες μου οι κινήσεις είναι ενήμερος ο κύριος Δήμαρχος. Και θέλω να προστατεύσω με αυτή την απόφαση που βγάλαμε σήμερα και το Διοικητικό Συμβούλιο και τους άνθρωπους που εργάζονται στο λογιστήριο της ΚΕΔΙΤ. Γιατί για αυτούς είμαι υπεύθυνος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλύρης μίλησε για τη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Τσιρόνη και τόνισε ότι στηρίζει την πρόταση του Πέτρου Τατούλη για το θέμα των σκουπιδιών. Δήλωσε επίσης ότι ο σχεδιασμός από τη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ευθύνη της αιρετής Περιφερειακής Αρχής και όχι της κυβέρνησης. Δηλώσεις επιπλέον κάνουν ο Δήμαρχος Νεμέας Κώστας Καλατζής και ο Αντιπεριφερειάρχης Άγγελος Παπαγγελόπουλος. Εμείς ως Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφερειάρχης έχουμε δρομολογήσει κάποιες διαδικασίες εδώ και αρκετά χρόνια. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται και αναμένουμε την απόφαση εντός ημερών και η καθυστέρηση της απόφασης αυτής δεν έχει προχωρήσει στην συμβασιοποίηση της όλης διαδικασίας. Άρα θεωρώ ότι χωρίς να πιστεύω ότι και οι δήμαρχοι είναι καλοπροαίρετοι και οι δήμοι είναι καλοπροαίρετοι, αλλά ξέρουμε ότι εδώ και μια τριακονταετία μας ταλανίζει το ζήτημα των απορριμμάτων. Χωρίς να έχουν ευθύνη κάποιοι δήμαρχοι του παρελθόντος, δεν θέλω να επικεντρωθώ στο ποιος έχει ευθύνη. Σημασία έχει να υπάρξουν λύσεις. Και νομίζω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία για να υπάρξει λύση. Εάν πραγματικά ένας νέος εθνικός σχεδιασμός έδινε άμεσες λύσεις, γιατί εδώ θα μπούμε σε μια διαδικασία και πιστεύω σε ένα φαύλο κύκλο που ο χρόνος θα είναι εις βάρος των πολιτών, και επειδή οι διαδικασίες αυτές είναι ατέρμονες και σε βάθος χρόνου και με ιδιαίτερες ανάγκες χρηματοδότησης, θεωρώ ότι αυτή η λύση που έχει προτάξει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
η οποία φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με τις συνθήκες σημερινές, είναι μια λύση βιώσιμη για το μέλλον της, και της Κορινθίας αλλά και της Πελοποννήσου. Σκέψη μεγάλη εδώ στην περιφέρεια, συμμετοχή και της Νεμαίας. Η Νεμαία τελικά ποια είναι τα παράπονά της, ποια είναι τα προβλήματά της για τα σκουπίδια, για οτιδήποτε άλλο έχετε να μας πείτε. Θα μπορούσα να σας απαντήσω ανάποδα, άμα με ρωτούσατε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Νεμαίας. Διότι με τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία, τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Νεμαία ή και τα καλύτερα να πω. Γιατί θα σας πω ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, 5 χρόνια, 6 πόσο πάμε, έχει δεκαπλασιαστεί η γραφειοκρατία. Και όταν ένας δήμος με λίγο προσωπικό, γιατί έχουμε και αυτά τα περιστατικά, μειώνουμε τους υπαλλήλους και τα λοιπά, και ξέρετε τι μειώνουμε? Μειώνουμε τους υπαλλήλους έμπειρους και στο τέλος ξαναπαίρνουμε τις καθαρίστριες. Με ένα τέτοιο, με μια τέτοια διαδικασία, δεν μπορούν οι μικροί δήμοι να αποδώσουν όσο πρέπει. Και με τη γραφειοκρατία που σας είπα έχουμε πήξει. Ας καταλάβουμε κάποτε ότι πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί, να εφαρμόζουμε τους νόμους σωστά και να μην κάνουμε παραρτήματα νόμων για να δικαιολογούμε τον προηγούμενο νόμο που ενδεχομένως δεν ήταν σωστά ή θέλει να βολέψει κάποιους άλλους. Η Νεμαία τα σκουπίδια που τα πάει, κύριε Δημήτρη? Η Νεμαία τα σκουπίδια τα διαχειρίζεται προς το παρόν μόνη της, χωρίς να ενοχλεί κανέναν, και πιστεύω ότι θα πάμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Είμαι υπέρ της θέσης της περιφέρειας, ευθέως το λέω. Τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα. Εγώ λέω και εγώ την άποψή μου. Ο υπουργός έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του. Και εγώ ερατός είμαι και λέω τη δική μου την άποψη. Γιατί έχει γίνει μια προετοιμασία τεράστια και αν θα σταματήσουμε εκεί, θα κάνουμε 10 χρόνια να ξαναπάρουμε μπροστά. Και θα λέμε για τα σκουπίδια συνεχώς. Και αφού τα σκουπίδια είναι ένα προϊόν, γιατί έτσι θα το ονομάσω, διότι έτσι μας μάθανε, ένα προϊόν ας πούμε που έχει και κέρδος, ας αφήσουμε να κερδίσει και κάποιος άλλος, μην τα θέλουμε όλοι. Γιατί όποιος τα θέλει όλο το κέρδος, στο τέλος τρώει το μουτζούρι. Ακούστε να σας πω, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται κάποιο μάζεμα. Από τη μεριά της περιφέρειας έχει ολοκληρωθεί όλη η τυπική και ουσιαστική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στο στάδιο του ελεκτικού συνεδρίου για προέλεγχο της σύμβασης και να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Από την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού δεν φάνηκε ότι είναι κατά. Αντιθέτως, είπε ότι στο καινούργιο ΕΣΔΑ, στο καινούργιο σχεδιασμό, δηλαδή τον πανελλήνιο σχεδιασμό, δεν απορρίπτεται σε καμία περίπτωση και η διαδικασία του ΔΙΤ. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε μέσα. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων, εάν θέλουν να περάσουν σε μικρότερες ενότητες ή σε μεγαλύτερες διαχειριστικές. Το θέμα μας είναι όμως ότι από όσο γνωρίζουμε και από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά από όσο γνωρίζετε και εσείς παρακολουθώντας τα κοινά τόσα χρόνια από το ρόλο που έχετε, ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Εάν ήταν τόσο εύκολο με μικρές προσωπικές προσπάθειες ή μικρές δημοτικές προσπάθειες να έχει λυθεί, θα έχει λυθεί. Θέμα συζήτησης έγινε σήμερα στην Κόρινθο από ήχος των δηλώσεων τα Τούλη Τσιρόνι για τα απορρίμματα. Οι απλοί πολίτες μιλούσαν για νικητές και ηττημένους, δίχως να αναλογιστούν ότι οι ίδιοι θα πληρώσουν το μάρμαρο των προστήμων που έρχονται. Σήμερα λοιπόν το πρωί στα καφενεία και στα δύο που πηγαίνουν, πραγματικά και σε δύο διαφορετικές συνοικίες, ο κόσμος το παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπήρχε μεγάλη ένταση δηλώσεων, δηλώσεις που μεταφέρθηκαν και σε. Παίξαν σε μεγάλα σάιτ πανελλήνιας εμβέλειας και χωρίστηκε ο κόσμος, θα έλεγα. Μου θύμισε λίγο προεκλογικό αγώνα. Κάποιοι που αποκρυπτογραφούσαν τις δηλώσεις του Τατούλη ότι είναι σωστός και ότι έτσι πρέπει να γίνει. Από την άλλη, οι υποστηρίζοντες στην κυβέρνηση είχαν διαφορετική άποψη. Βέβαια, να σου πω ότι είναι ότι ενόχλησε πάρα πολύ η δήλωση του Πέτρου Τατούλη ότι η κυβέρνηση με τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα καταφέρεται κατά των πολιτών, όταν μείνει μια κυβέρνηση 4 μηνών με την απόλυτη αποδοχή του κόσμου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα μέσα σε 4 μήνες, όποιος και αν είναι αυτός, είτε είμαι εγώ είτε είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, να ισοπεδώνει την ψήφο του ελληνικού λαού. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι σε αυτή την ιστορία νικητές και ηττημένοι από αυτούς που βγήκαν στα μικρόφωνα δεν υπάρχουν. Οι ηττημένοι είμαστε όλοι εμείς που στο τέλος θα πληρώσουμε τα πρόστιμα. Αν δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά θα κάνουμε να βάλουμε κάτω το χαρτί και το μολύβι και το κομπιουτεράκι, να δούνε τι αντιστοιχεί στον καθένα μας αυτά τα
εκατομμύρια που είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βάλει, διότι κάποιοι πριν, κάποιοι τώρα και κάποιοι αύριο συνεχίζουν και παίζουν στις τύχες μας, ζητώντας την ψήφο μας, την παίρνουν την ψήφο μας και την εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο τρόπο, και τα σκουπίδια εξακολουθούν και είναι στους δρόμους. Κυριολεκτικά, Κατερίνα, αν κάποιος θελήσει να παρακολουθήσει τα αυτοκίνητα των Δήμων όλων της Πελοποννήσου, θα βρει χωματερές εκεί που δεν μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Το λέω σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι αντίστοιχα θα έλεγε στα ίδια με εμένα, ότι οι χωματερές δεν είναι αυτές που ξέρουμε, είναι άλλες τόσες που δεν θέλουμε να τις ξέρουμε. Το θέμα λοιπόν έχει αναστατώσει τον κόσμο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα έλεγα, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Σου λέω σαν προεκλογικός αγώνας. Δηλαδή, όλες αυτές οι δηλώσεις που είδαμε και των υπουργών και των. Και σήμερα του. Δεν ξέρω αν είδες τη σημερινή δήλωση, φαντάζομαι την έχεις δει, του Τέρες Χουίκ. Ναι. Ποιος καταφέρεται με πολύ θυμό και με πολύ σκληρά λόγια κατά του Τατούλ, λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε να γίνουν με την τέρνα συμπράξεις, αλλά και ούτε φουχτελικές ενέργειες, δηλαδή με το φούχτελ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι πίσω από την ιστορία της Τέρνας, λόγω Ολλανδικών συμφερόντων. Και καταλαβαίνεις ότι ακόμα και εκεί πλέον ο Τέρες Χουίκ πήρε ξεκάθαρη θέση εναντίον της Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Και ο Υπουργός εχθές την ίδια ξεκάθαρη θέση πήρε. Οπότε από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση. Από την Τρίπολη ήταν απίστευτα. Δηλαδή λέξεις πολύ βαριές υπόθηκαν face to face. Έτσι. Σπάνια βλέπουμε κατά πρόσωπο τέτοιες δηλώσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει εν τέλει. Γιατί οι δηλώσεις, εντάξει, πολλές φορές έχουν συγκλονίσει τον κόσμο. Όμως το ζητούμενο είναι πώς λύνεται το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να δούμε τελικά. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον οι κόντρες μεταξύ των πολιτικών. Μας ενδιαφέρει η λύση του προβλήματος. Και τι πληρώνουμε εμείς, Κατερίνα. Ακριβώς. Δείτε σε λίγο. Αναμένεται 35% μείωση στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην Αρκαδία. Φιλανθρωπικός αγώνας του Παναυκλιακού. Αισιόδοξος για την πορεία του τουριστικού κλάδου, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στην ανοιχτή συνεδρίαση της 23ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2015, τα οποία επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της ανάκαμψης που καταγράφηκε το 2014, σημειώνοντας πολύ σημαντική άνοδο τόσο στις αφίξεις όσο και στην εισρωή συναλλάγματος. Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, αφού υπογράμμισε την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή συνένεση, αναφέρθηκε σε δύο βασικά εργαλεία πολιτικής, το ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020 και τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ως προς το πρώτο, ανήγγειλε την έναρξη των προγραμμάτων τον Ιούνιο, ώστε το δεύτερο εξάμηνο να ξεκινήσουν οι εντάξεις σε αυτά. Ως προς το δεύτερο, υποστήριξε ότι ο υφιστάμενος Αναπτυξιακός Νόμος ολοκλήρωσε τον κύκλο του το 2014, αφήνοντας πίσω του αρκετά προβλήματα, με σημαντικότερο την υπερδέσμευση πόρων. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει φορολογική ρύθμιση που θα επιδράσει αρνητικά στον κλάδο. Υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα διαφυγής εσόδων στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, προκειμένου το σύστημα να γίνει δικαιότερο, ενώ εξήγηλε την πλήρη κωδικοποίηση και τον εξυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας, καθώς και την αναδιοργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών. Το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στήριξης της φετινής τουριστικής σεζόν, ενώ μεσοπρόθεσμα βασικές επιδιώξεις αποτελούν η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, το άνοιγμα νέων αγορών και η ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στρατηγικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, έτσι ώστε να επιτευχθεί και η αύξηση των εσόδων ανεπισκέπτη, που τελευταία βαίνουν μειούμενα. Ως προς τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο Υπουργός τόνισε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης και στην προώθηση ερευνών και πανεπιστημιακών μελετών, με στόχο να αναπτυχθεί νέα γενιά ιδεών, γνώσεων και αντιλήψεων για τον κλάδο. Χρειάζεται σταθερότητα ο χώρος του τουρισμού και όχι αλλαγές, όπως για παράδειγμα οι αυξήσεις των ΦΠΑ που συζητείται κατά την διαπραγμάτευση της χώρας μας, δήλωσε ο πρόεδρος επαγγελματιών Τολού Κώστας Γεωργιδάκης και εξηγεί τους λόγους. Οι μεγαλύτεροι tour operator της Ευρώπης, με κάποιους από τους οποίους συνεργαζόμαστε εμείς και άλλοι επιχειρηματίες από το Τολό και της ευρύτερης περιοχής, κάνουν τα συμβόλαιά τους για το 2016 από τώρα. Ξεκινούν από τώρα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης είναι ότι δεν μπορούμε να τιμολογήσουμε διότι δεν γνωρίζουμε το συντελεστή του ΦΠΑ. Σωστά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι σοβαρό μειονέκτημα. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και όσο περνάει ο καιρός το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Βέβαια υπάρχει κάποια κατανόηση λόγω της συνεργασίας, αλλά όπως καταλαβαίνετε
δεν μπορούν και αυτοί να περιμένουν για πάντα. Εάν θέλεις κάποιες συνεργασίες να τις κλείσεις, θα πρέπει να έχεις μια τιμή. Εσείς να απορροφήσετε την αύξηση του ΦΠΑ, δεν μπορείτε και να πείτε τις τιμές, ας πούμε, σε χαμηλό βαθμό, έτσι δεν είναι? Οι τιμές τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχουν αυξηθεί ελάχιστα. Κάποια χρόνια κιόλας μειώθηκαν. Οι tour operators του εξωτερικού έχουν εκμεταλλευτεί και κάποιες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο δύσκολα χρόνια, και καταφέραν και μειώσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Να πάτε παρακάτω. Σαφώς. Απ' την άλλη, μια μεγάλη αύξηση του συντελεστή θα δημιουργήσει προβλήματα και με τον ανταγωνισμό. Όταν οι ανταγωνίστριες χώρες κινούνται μεταξύ 7 και 10, εάν, ας πούμε, υπάρξει μια μεγαλύτερη αύξηση, αυτό θα έχει και ένα σημαντικό κόστος. Έχετε κάποιες ακυρώσεις? Ακυρώσεις υπήρξαν κάποιο διάστημα στην αρχή της σεζόν. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο όμως δεν ήταν οι ακυρώσεις, ήταν ότι σταμάτησε ο ρυθμός των κρατήσεων. Σωστά. Μειώθηκε κατά πολύ, μπορώ να πω, και δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη αλλαγή. Σαφώς όμως υπήρχαν κρατήσεις από το 2014, οι οποίες εξασφάλισαν κάποιες καλές πληρότητες, και υπήρχαν και κάποιες προσδοκίες, οι οποίες με το ρυθμό πλέον των κρατήσεων δεν ξέρω αν θα εκπληρωθούν. Θα θέλαμε να μας πείτε από ποιες χώρες κυρίως ήταν οι τουρίστες που επισκέπτονταν το Τολό και τώρα αν έχει αλλάξει η σύνθεση τους, αν είναι από... Κοιτάξτε, παραδοσιακά οι αγορές που επισκέπτονται το Τολό είναι η Γαλλική, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, χώρες της Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε περισσότερους από Ρωσία, ας πούμε, φέτος? Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, για φέτος, ότι και ο πόλεμος στην Ουκρανία και η υποτίμηση που έγινε με το ρούβλι προκάλεσε τεράστια μείωση στις κρατήσεις από εκεί, και αυτό επηρεάζει σαφώς την περιοχή μας, και ιδιαίτερα κάποιους επιχειρηματίες που έχουν διαμερίσματα, οι οποίοι δουλεύαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με Ρώσους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι δεν είναι καλός καιρός για τους ξενοδόχους, δεν είναι καλές εποχές. Έχετε πληρότητες δηλαδή, έχετε για τον Ιούλιο, για τον Αύγουστο, υπάρχουν πληρότητες? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το 2011 και το 2012 είδαμε πολύ χειρότερα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Θεωρώ ότι όσοι έχουν προετοιμαστεί καλά και δουλέψαν αυτά τα χρόνια, όσοι αντέξαν, θα έχουν μια καλή χρονιά. Από εκεί και πέρα, όσο οι φόροι και οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς, αυτό θα έχει σίγουρα και τις αρνητικές του επιπτώσεις. Από 6,5 λένε να το πάνε πολύ ψηλότερα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, το ΦΠΑ μιλά? Κοιτάξτε να δείτε, το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία χωρίζεται στο ΦΠΑ της διαμονής και το ΦΠΑ της εστίασης. Εάν καταφέρουμε και κρατήσουμε ένα συντελεστή κοντά στο ήδη υπάρχον, ας πούμε 4 με 5 μονάδες, πιθανόν αυτό να μην δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρά ζητήματα. Πάντως, όπως και να έχει, θέλετε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να μπορείτε να συνεργαστείτε για την επόμενη χρονιά, αν κατάλαβα. Σαφώς, γιατί ο τουρισμός είναι ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο δεν στέκεται στα προβλήματα της κάθε χώρας. Ο κάθε τουρίστας που είναι στο εξωτερικό και επιλέγει τον προορισμό του, επιλέγει αυτό που θα βρει εκείνη τη στιγμή. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, θα προχωρήσει στο επόμενο, θα προχωρήσει στο άλλο. Από τα πιο έγκυρα και ανεπιτίδευτα χείλη ακούστηκε η αλήθεια για τα δεδομένα και την τουριστική κίνηση στο Τολό Αργολίδας και το πλήγμα που έχει υποστεί ο τουρισμός της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Βασιλική Σκαλίδη, με τη δική της 30ετή και πλέον εμπειρία στο χώρο του τουριστικών καταλυμάτων, τονίζει ότι αν τώρα, όπως συζητείτε, ανέβει ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τις παροχές των ξενοδοχείων, θα σημάνει η καταστροφή των επαγγελματιών του κλάδου. Πόσα χρόνια είστε στα τουριστικά? 40. 40 χρόνια. Για πείτε μου λίγο, ποιες εποχές ήταν οι καλύτερες για το Τολό και τι βλέπετε σήμερα? 75 μέχρι το 2000 τόσο ήταν καλές εποχές. Μετά? Τώρα τα τελευταία χρόνια, από το 8 και μετά, είμαστε για κλάματα. Για κλάματα. Γιατί, πού οφείλετε? Δεν ξέρω. Στις καταστάσεις.
πολύ φτηνά. Πολλά, τα μας παίρνουν πάρα πολλά φόρους, νερά, τα πάντα είναι στο τριπλάσιο που δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν βγαίνει με 25 ευρώ το δωμάτιο που ζητάνε τώρα. Mm-hmm. Πώς θα βγεις? Δύσκολα να βγεις πέρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε όλοι μέσα. Όλες οι επιχειρήσεις. Εσείς από πού? Και τώρα αν αυξηθεί ο ΦΠΑ που λένε. Λάθος μεγάλο. Σήμερα πόσο είναι, 6,5 δεν είναι? 6,5 είναι καλά. Ναι. Αν αυξηθεί με 25 ευρώ μέχρι 30 νοικιάζουμε και με πρωινό, mm-hmm. πώς θα ζήσουμε? Εγώ γέρασα, θα πεθάνω, τα παιδιά μας. Άνεργα. Εσείς έχετε μια επιχείρηση. Μήνες, ναι. Δύο μήνες, τώρα δεν έχω άνθρωπο μέσα. Κανένας. Κανένα. Για το τριήμερο. Για το τριήμερο με 30 ευρώ mm-hmm. και δεν έχω, 20 εβδομάδες δεν είναι γεμάτα. Δεν είναι γεμάτα, έτσι. Όχι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί η Ελλάδα θα σβήσει. Εσείς από πού κυρίως είχατε κόσμο, ποιες χώρες? Πολλοί είχαμε από Αυστρία, mm-hmm. από Ολλανδία, από Γερμανία και από Αγγλία, από παντού. Τώρα, τα τελειώσαμε. Τελευταία χρόνια από πού? Τώρα Ρώσους. Έχουμε Ρώσους, έχει αλλάξει δηλαδή η σύνθεση του. Ναι. Ρώσους. Και τώρα που έχετε το τρίμερο, ντόπιοι. Ντόπιοι πιο πολύ, αλλά δεν έχω κλείσει τίποτα. Μάλιστα. Είστε απογοητευμένοι από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολύ. Στην υγεία μου ρωτάτε. Πάρα πολύ. Είμαι πλήρωνα ΟΓΑ, συνταξιούχος του ΟΓΑ. Ναι. Πήρα τη σύνταξη, πληρώνω και ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Δεν την πήρα αυτή τη σύνταξη, ακόμα πληρώνω. Και μου έστειλε να πληρώσω ΤΕΒΕ από το, επειδή λέει μπήκα στην εταιρεία, έχω τρία δωμάτια εταιρεία, mm-hmm. να πληρώσω ΤΕΒΕ, 30 φακέλους μου στείλανε να πληρώσω ΤΕΒΕ, χωρίς, για ποιο λόγο, αφού είμαι συνταξιούχος από το 2001. Μάλιστα, και ψάχνεστε τώρα τους λογιστές. Είμαι 80 χρονών και μου ζητάνε να πληρώσω 10, μου στείλανε έτοιμους φακέλους, mm-hmm. το ΤΕΒΕ να πληρώσω. Πόσα λεφτά είναι αυτά? 20. Χιλιάδες. 20.000. Ναι, από το 10 μέχρι το 15. Γιατί? Θα ζω. Γιατί από το 10 μέχρι το 15 να πληρώσω? Ότι έφτιαξα μια εταιρεία με τα παιδιά μου. Ναι. Α, την κάνατε εταιρική μετά, με τρία ναι. δωμάτια δικά σας. Ναι. Ομολογούν σε εσάς. Ναι. Και σας ζητούν γι' αυτό να πληρώσετε ΤΕΒΕ. Ναι. 20.000. Πληρώνω 5 άτομα, 3 με 20 δωμάτια, πληρώνω 3 άτομα τελικά. Και 2 ΤΕΒΕ, τα παιδιά μου. Και ζητάνε να πληρώσω εγώ τώρα. Μέχρι από 10 μέχρι το 15, επειδή σε έφτιαξα μια εταιρεία με τα παιδιά μου, γιατί δεν μπορούσα να τα δω. Είναι 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ. Και πού θα τα βρείτε τώρα να τα δώσετε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνετε? Πήγα χτες στο ΤΕΒΕ, δεν ξέρω. Θα πάω στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια θέλουν λεφτά πάλι. Και πού να τα βρω? Μάλιστα. Με άδεια δωμάτια λοιπόν. Άδεια δωμάτια δεν έχει κανένα και κανένας δεν έχει. Μην πάνε. Ναι. Μόνο όποιος έχει λεωφορείο, πούλμα ναι. και τέτοια. Που είναι με 8 ευρώ και με 10 ευρώ το άτομο. Άρα έχει μαραζώσει το τολό πάντως, έτσι. Τελείως. Τα τελευταία 3 χρόνια, 4 έχει νεκρώσει. Έχει νεκρώσει. Οι επαγγελματίες έχετε μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο. Μόνο πληρωμές. Και αν μόνο, γίνει. Μόνο. Η ΔΕΗ αυξήνεται. Ναι. ΔΕΗ έχω 80 ευρώ κατανάλωση, 500 να πληρώσω. Λέει είναι συν. Ποια είναι αυτά τα συν? Σε απόγνωση είναι. Τελείως. Άμα αυξηθεί και ο ΦΠΑ τώρα το δωμάτιο, τώρα το έχετε 25. Θα κλείσουμε. Θα κλείσετε? Βεβαίως. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και νερά και τα πάντα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Αν δεν βοηθήσει σε όλη την Ελλάδα. Τώρα ζητάνε κάρτες. Πότε να πληρώσουν τι είναι κάρτες? Τα 6,9 των δείγματων των γεωργικών προϊόντων που ελέγχθηκαν το 2014 από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Αργολίδας ήταν επιβαρημένα από υπολείμματα μη εγκεκριμένων για συγκεκριμένες καλλιέργειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ σε κανένα δείγμα δεν είχε υπερβεί τα ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολείμματων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διευθυντής ΔΑΟΚ Αργολίδας Δημήτρης Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαρκείς έλεγχοι της Διεύθυνσης, όπου πολλούνται γεωργικά προϊόντα, απέδωσαν προς όφελος της υγείας των καταναλωτών.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις ζυματοληψίες για το 2015. Ωστόσο, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα συνολικά τα αποτελέσματα που είχαμε για το 2014 και να πούμε ότι το 2014 δείγματα πάρθηκαν από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως είναι αρακάς, αμπελόφυλλα, βερίκοκα, καρότα, μανταρίνια, πορτοκάλια, πράσα, σπανάκι, πιπεριές, κεράσια, ρύζι και πολλά άλλα. Οι δειγματοληψίες έγιναν από τις λαϊκές αγορές συναυλίου Άργους, από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και από διάφορα ποροπολία που υπάρχουν στο νομό μας. Τα δείγματα αυτά συνολικά ήταν 58, 45 αφορούσαν συμβατικά προϊόντα, 13 προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και 6 ήταν δείγματα ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα, να αρχίσουμε από τα τελευταία που μας χαροποίησαν ιδιαίτερα, φέτος δεν είχαμε πρόβλημα με το ελαιόλαδο, τα δείγματα ήταν καθαρά και δεν συνέβη και αυτό που είχε συμβεί τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπου στο ελαιόλαδο είχε ανιχνευθεί το χλωροπυρηφόρο στο σκεύασμα που ραντίζουν τα πορτοκάλια. Φέτος ευτυχώς τα λάδια ήταν καθαρά. Τα βιολογικά πάλι τα 13 δείγματα ήταν καθαρά, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, από τα συμβατικά 4 δείγματα ήταν με πρόβλημα και συγκεκριμένα από τα 4 πάλι τα 3 ήταν σπανάκια. Το προϊόν αυτό φαίνεται ότι συνεχίζει να μας απασχολεί. Τα 2 σπανάκια ήταν από την περιοχή της Κορινθίας, το 1 ήταν από την περιοχή του Άργους και το 4ο δείγμα ήταν μήλα από την Επισκοπή Ημαθίας. Θέλω να πω ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέχουν πολύ, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει στηθεί ένας μηχανισμός που όλη η Ελλάδα ελέγχει για τα υπολείμματα. Αυτό θα το καταγίνει κατανοητό καλύτερα, γιατί ήδη η Θεσσαλονίκη και μας ειδοποίησε ότι εντόπισε ένα δείγμα μανταρινιού με πρόβλημα που ήταν από το Δρέπανο και η Κεφαλονιά ένα μανταρίνι που ήταν από το Σχοινοχώρι. Εντοπίστηκαν ουσίες που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αυτές τις καλλιέργειες. Έτσι λοιπόν ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί πολύ καλά και θα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί για τον τρόπο καλλιέργειας. Τι θα πρέπει τώρα να προσέξουν, αυτά που έχουμε πει όλες τις φορές, θα το πούμε για μία ακόμη φορά, να χρησιμοποιούν συσκευάσματα εγκεκριμένα, να επεμβαίνουν την κατάλληλη εποχή, να μην ξεπερνάνε τη δόση και το κυριότερο να κόβουν τα προϊόντα τους για την αγορά σε ημερομηνίες που λένε ετικέτες. Αν η ετικέτα λέει ότι το προϊόν πρέπει να κοπεί μετά από 10 μέρες αφού του ξεκάστηκε, εάν πάμε νωρίτερα τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα επανέρχομαι πάλι στο σπανάκι, γιατί είναι ένα προϊόν που ευρείας κατανάλωσης μας απασχολεί πάρα πολύ και οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι που έχουμε ότι ξεπέρασαν τα όρια, απλώς έχουν χρησιμοποιηθεί σκευάσματα που δεν επιτρέπεται για το σπανάκι. Και κάτι ακόμα να πούμε, ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι τουρμπίνες όταν ψεκάζονται δέντρα, θα πρέπει 2 τελευταίες σειρές να μην ρατίζονται και να ψεκάζονται με το χέρι, γιατί έχουμε περιπτώσεις επιμολύνσεων που σε προηγούμενες φορές το είχαμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή ραντίζει ο καλλιεργητής και μολύνει το γείτονα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ακόμη ότι ο μηχανισμός αυτός συνεχίζει λειτουργεί σε επίπεδο χώρας και οι ποινές που υποβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρηματικά πρόστιμα που είναι τσουχτερά, και όταν έχουμε περιπτώσεις που ξεπερνάμε τα όρια, τότε ο φάκελος διαβάζεται στον εισαγγελέα. Ωστόσο, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, οι καλλιεργητές θα πρέπει να προσέχουν, γιατί γίνονται έλεγχοι και δυστυχώς το σπανάκι εξακολουθεί να μας απασχολεί για μια ακόμη χρονιά. Τελικά, οι Έλληνες αγρότες, τουλάχιστον της Αργολίδας, δεν εγκαταλείπουν τον τόπο τους, ακόμα και αν τα εισοδήματά τους διαρκώς μειώνονται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην περιοχή του Δρεπάνου, η πλειοψηφία απαντά αρνητικά στην πρόκληση των 3.000 ευρώ που δίνει το κράτος της Ελβετίας για αγροτικές δουλειές. Θα πηγαίνατε? Όχι. Γιατί αφού είμαι εντάξει στην Ελλάδα, γιατί να πάω στην. Θέλετε τόσα λεφτά? Ναι. Είστε καλύτερα δηλαδή. Οπωσδήποτε. Εσείς? Και εγώ είμαι επιχειρηματίας, αλλά έχω θερμοκήπια, οπότε δεν πάω. Έχετε δηλαδή, βγάζετε περισσότερα χρήματα. Ναι. Γιατί εδώ διαμαρτύρονται οι αγρότες ότι δεν βγάζουν λεφτά. Εντάξει, αγρότες με αγρότες έχει διαφορά. Ναι, έχει διαφορά. Κάποιοι θα πηγαίναν, ας πούμε, που βγάζουν λίγα, τι λέτε? Πιθανόν. Πολύ. Πιθανόν πολύ. Ειδικά οι μετανάστες, λέει. Οι μετανάστες, άμα δεν τους δίνεις μεροκάμα, θα φύγουν αναγκαστικά. Άμα μου με πληρώνανε, θα πήγαινα. 3.000 σας λέω. Θα μου τα δώσουν μπροστά για να πάω, ή θα βγάλω από την τσέπη μου και μετά θα έχω μία. Δεν τον έχω χάσει.
Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι χωρίς να δουλέψετε πώς θα σας πληρώσει. Δεν κοιτάνε κάτι άλλο, εγώ λέω. Το θέμα είναι πώς θα σας πληρώσει. Για φυλακή το έχουν καταλάβει. Ποια Ελβετία. Ποια Ελβετία. Είμαστε Ελβετία, δεν είναι φυλακή. Δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω. Ελλάδα θέλω. Και να μην. Και η Ελλάδα θέλω μόνο. Και να μην τα φαρμακώνουνε. Αυτοί οι κύριοι που μας κυβερνάνε, που μας κυβερνάγανε και που μας κυβερνάνε. Δεν βγάζω περισσότερα, αλλά πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν γίνεται να πάω. Να τα αφήσω εδώ, αυτά πού να τα αφήσω. Αλλιώς καλά είναι τα λεφτά. Είναι ακριβή και η ζωή όμως εδώ πέρα. Εκεί, βέβαια. 3.000 εκεί είναι όπως εδώ τώρα, που, οπότε γιατί να πας. Μάλιστα. Ναι. Το ότι είμαστε πολλοί Ελληναράδες. Έτσι, έτσι, έτσι είναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι γέρος τώρα. Ναι, αλλά θα πηγαίνατε αν δεν είχατε να φάτε. Μάμα δεν είχα να φάει και μας έχουν καταντήσει να μην έχουμε έστω και φασολάδα να φάμε, θα πήγαινα και στη θάλασσα θα πέφτα να πηγαίνω. Τόσο πολύ. Η Ελλάδα δεν επιτρεπόταν να φτάσει σε αυτό το χάλι. 10 εκατομμύρια λαός με τέτοιο ωραίο θάλασσες, τουρισμό, προϊόντα, παραγωγή. Τα πάντα, παραγωγές, τα πάντα, να μην ξέρουμε που χρωστάνε. Εσείς ήσασταν αγρότης. Αγρότης. Έχετε πολλά κτήματα. Είχα τα στα παιδιά μου. Εγώ είμαι 91 χρόνια. Αλλά βγαίνατε καλά πέρα από τους καλούς καιρούς. Δουλεύαμε ήλιο μίλιο. Δεν αγωνιζόμαστε, πολύ άσχημα. Αλλά βγάζατε και τη γυναίκα. Από τα πολλά που δουλεύαμε, μένανε κάτι, φτιάξαμε τα σπιτάκια του παιδιών μας. Ναι. Τώρα πληρώνουμε. Πληρώνουμε για τα σπίτια που καθόμαστε, πληρώνουμε νίκιο στα σπίτια μας. Άρα θα πηγαίνατε αν δεν είχατε να φάτε δηλαδή. Άμα δεν είχαμε να φάμε θα πηγαίναμε. Έχει ο κάθε γεροντάκος από τον στερημά του, βαίνει στην παντίτσα για γεράματα ή αύριο έπεσα με χάμο. Ποιος θα με τυράξει εμένα, θα αδειάζουν τα παιδιά, να βάλω μια γυναίκα και εγώ τη γυναίκα. Δεν μπορούμε, όλο ένα λένε θα τα πάρουνε, μία λένε θα τα κουρέψουν, μία λένε θα μας τα πάρουν. Δηλαδή κοιμόμαστε τα γεροντάκια με αγωνία. Να μην έχουν 5 δραχμές στην πάντα. Δεν τα κλέψαμε, αγωνιστήκαμε και τα έχουμε. Όχι. Γιατί? Δεν νομίζω, γιατί 3.000 ευρώ πολλά μου φαίνονται αυτοί. Πολλά. Yeah. Δηλαδή εννοείται πολλά για να φύγετε από τον τόπο σας. Εγώ πέρα παραλόγω στο δουλειά να κάνεις στην Ελβετία. Αγρότης λέει. Αγρότης, τι αγρότης. Η Ελβετία έχει 11 μήνες χειμώνα. Θα την αντέξουμε, έχουμε μάθει σε θερμά κλίματα εμείς. Τα ουζάκια μας, τα κόλμα μας. Έχετε μάθει η Ελλάδα. Έτσι είναι. Και με λίγα λεφτά όμως. Και με λίγα, τι βγάλουμε, τι να κάνουμε. Δεν πάτε δηλαδή με τίποτα. Όχι με τίποτα. Εγώ προσωπικά με τίποτα. Δεν ξέρω τα παιδιά από εδώ. Αλλά εγώ προσωπικά με τίποτα. Ο Έλληνας προτιμάει την Ελλάδα δηλαδή. Την Ελλάδα και σε βγάλει και φτωχικά όπως μας έχουν καταντήσει. Όχι, γιατί δεν μου το επιτρέπει η ηλικία. Πού να πάω. Καλά, εκτός από την ηλικία, αν δεν είχατε να φάτε. Εγώ θα πήγαινα. Θα πηγαίνατε. Σας φαίνεται καλό το ποσό. Το ποσό φυσικά είναι μεγάλο. Ναι. Πού εδώ. Εδώ τι παίρνουν. 20 ευρώ την ημέρα και. Θα πήγαινα, βέβαια θα πήγαινα. Θα πήγαινατε. Ναι, άμα είχα μέλλον στη ζωή μου θα πήγαινα. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα δουλειά εκεί πέρα. Γιατί καλέ. Στην εδώ να δω. Υπάρχει πιο όμορφο από εδώ. Και άμα δεν έχουμε λεφτά. Δεν βαριέσαι, την περνάμε και με λίγα. Και με λίγα. Να το. Δεν θέλετε λέτε. Εδώ κοιτά. Κοιτάω. Εδώ κοιτά. Με ντομάτα και κρέα. Αλλά τι. Και Ελλάδα. Καλύτερο, τίποτα. Αλλά είχαμε και κρέα. Η Ελβετία δεν έρχονται εδώ να δουλέψει σε εμά. Πρέπει να πάμε εμείς εκεί πέρα στην Ελβετία. Έχουμε λεφτά εμείς, έχουμε λεφτά. Λεφτά δεν έχουμε, κοπελά μου. Τότε πώς θα έρθουν, αυτοί είναι 3.000. Ναι, αλλά εγώ βλέπω και ερχόνται και αγοράζουν και σπίτια και τους αρέσει η Ελλαδίτσα. Κατά τα άλλα μας λένε τεμπέλιδες. Αλλά όταν αυτοί ζούσαν στις σπηλιές, να τους πείτε χαιρετίσματα και οι Γερμανοί και όλοι τους, εμείς είχαμε πολιτισμό. Και γι' αυτό δεν μας χωνεύουνε. Εμείς προτιμούμε την Ελλάδα και χωρίς 3.000. Προτιμούμε την Ελλάδα και ειδικά την Αργολίδα, τον Αφλιάκη μας, όπως είναι. Θα την παλέψουμε, τι να κάνουμε. Αφύπνιση της μνήμης των Ελλήνων για το τι ακριβώς συνέβησαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 1453 στον ελληνισμό με την άλωση της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται ο ιστορικός καθηγητής και λυκειάρχης του Δευτέρου Γέλ Ναυπλίου Βασίλης Χαραμής. Θρήνη και θρύλη σχετικά με την πόλη και τον μαρμαρωμένο βασιλιά εξακολουθούν να υπάρχουν στη συνείδηση του έθνους. Κύριε Χαραμή, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Ημέρα μνήμης σήμερα για τον ελληνισμό, 29 Μαΐου. Πάντα τη θυμόμαστε με θλίψη και με στεναχώρια. Μια μέρα δύσκολη για εμάς τους Έλληνες. Πραγματικά θεωρείται η Μαύρη Τρίτη, η αποφράς ημέρα για τον ελληνισμό. Σήμερα σφραγίστηκε, χάθηκε μία πόλης, ταυτόχρονα ένα έθνος, ταυτόχρονα μία αυτοκρατορία.
η Κωνσταντινούπολη έκλει όλα αυτά τα πράγματα μέσα, διότι από τις αρχές, ως έθνος, ήδη από τις αρχές του 10ου αιώνα σχηματίζεται και η εθνική συνείδηση, mm-hmm. ως κράτος, διότι το Παν είχε χαθεί, πέρα από Θεσσαλονίκη, από τις επαρχιακές πόλεις και το Μιστρά, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια επαρχιακή πόλη. Η Θεσσαλονίκη βέβαια είναι αστικό κέντρο, οπότε και ένα κράτος έχει σβήσει και ταυτόχρονα μια χώρα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που ήδη έχει απολεσθεί. Όλα αυτά τα πράγματα συνέβησαν στις 8 η ώρα, 8 και, είχε λήξει η όλη υπόθεση, αφού θριαμβευτές, οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα μετά από δύο μεγάλες προσπάθειες, η μία την πρώτη πρωινή ώρα και η μεγάλη και αποφασιστική στις 4 το πρωί με επικεφαλής των ίδιων τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορθητή. Μάλιστα, για θυμίστε μας λίγο τα γεγονότα, αφού αρχίσατε να αναφέρεστε σε αυτό. Θέλετε να πούμε τα γεγονότα που οδήγησαν. Όχι, τη απόγευμα γενικά, πώς έγινε η άλλωση. Πώς έγινε η άλλωση, τα γεγονότα που οδήγησαν και τη μέρα αυτή. Ήταν μια χαμένη υπόθεση. Οι Τούρκοι αποφθαλμιούσαν την πόλη. Είχαν γίνει παρόμοιες προσπάθειες και στο παρελθόν. Αλλά αμάταια δεν είχαν καταλήξει, που δεν είχαν καταλήξει την άλωσή της. Mm. Τελικά όμως, αμέτυπος λέμε Μοχαμέτη, ο Μωάμεθ Β' Πορθητής ή ο λεγόμενος Μεχμέτ Β, προσπάθησε παντής τρόπης να μπει, με άλλα λόγια, να πάρει την βασιλίδα των πόλεων, τη ζηλευτή αυτή πόλη, το κέντρο του χριστιανικού κόσμου και θα λέγαμε το κέντρο του πολιτισμού της Ευρώπης όλης της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Και πραγματικά το πέτυχε. Βέβαια οι δυνάμεις του ήταν τεράστιες, 70.000 περίπου στρατό εκλεκτό και μια αρμάδα πλοίων που τα ελληνικά, τα οποία δεν ήταν και όλα ελληνικά βέβαια, αλλά ήταν πλοία των Βενετών και των Γενεωτών από τη Γένωα, mm-hmm. Από εμπορικά είχαν μετατραπεί σε πολεμικά και ούτω καθεξής, ανήρχονται γύρω στα 27. Άρα δεν μπορούσε να γίνει οπωσδήποτε τίποτα. Ό,τι και η αντίσταση, η οποία βέβαια ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι η πόλη πάρθηκε με προδοσία, mm-hmm. Η πόλη σε άλλο, η Κερκόπορτα άνοιξε ένα παράξενο πραγματικά και ανεξήγητο γεγονός. Αλλά πραγματικά αυτά είναι που αλλάζουν τον ρούν της ιστορίας και από άλλα γεγονότα παγκόσμια ιστορικά που γνωρίζουμε. Ο αυτοκράτορας τελευταίες στιγμές είναι πάρα πολύ συγκινητικές, μάλιστα γίνεται η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία, μεταλαμβάνει τον αχράντο μυστηρίων, επιστρέφει στα Νάκτορα, ζητάει συγγνώμη σαν χριστιανός από όλους τους πελατιανούς, τους οποίους είχε ως υπηκόους, παίρνει τη συγγνώμη και κατευθύνεται στα τείχη για να υπερασπιστεί, αφού προηγουμένως τα έχει επιθεωρήσει, εξάλλου ήταν 14 μίλια τα τείχη που περιέβαλαν την Κωνσταντινούπολη. Είχε κάνει υπογραφή του στρατού τι δυνάμεις έχει, πραγματικά ήταν απογοητευτικές, περίπου τις 4.000 μαζί με μοναχούς, με ιερείς και με τους ξένους, περίπου 700 ήταν οι Ιταλοί, Γενουάτες και Βενετοί, με τον Τζουστινιάνη, πραγματικά έναν σπουδαίο Ιταλό που μπόρεσε και επιβλήθηκε επί των Βενετών, γιατί λίγο πολύ οι Βενετοί ήταν αδάμαστοι και ήθελαν να τραβήξουν μια δική τους γραμμή, αλλά αυτό οφειλόταν στην προσωπικότητά του. Αυτός πληγώνεται στα τείχη, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και οπωσδήποτε εκεί έπρεπε να σπεύσει ο αυτοκράτορας, σπεύει ο αυτοκράτορας και μολονότι έρχεται την ώρα εκείνη η μεγάλη επίθεση περίπου με 14.000 η δεύτερη επίθεση mm-hmm. του Σουλτάν με τους γενιτσάρους, ήδη τα στρατά, mm-hmm. τα τάγματα των γενιτσάρων προϋπήρχαν, δέχεται τη μεγάλη ορμή και ενώ φώναζαν πραγματικά οι νίκοι, παιδιά δικοί μας, χριστιανοί και όλα αυτά τα πράγματα, μετά βλέπουν να μπαίνουν οι Τούρκοι και να έχουν ήδη εισχωρήσει και να τους βλέπουν στο πίσω μέρος, mm-hmm. οπότε κατάλαβαν ότι η χαμένη πρόβαση. Υπόθεση, η πόλη σε άλλο φώναξα. Τώρα αυτή η φωνή κατά πόσο άλλαξε και μετέφερε το πανικό γρήγορα στα ελληνικά στρατεύματα. Mm-hmm. Ο αυτοκράτορας απελπισμένος, αγωνίζεται, μάλιστα φώνες δεν υπάρχει κανένας Έλληνας γύρω, Ρωμιός, ας το πούμε, να μου πάρει το κεφάλι, ένας χριστιανός, mm-hmm. να μου πάρει το κεφάλι. Ορμάει, λέει, η παράδοση, πραγματικά μέσα στα στήφη, ξαφανίζεται, διότι ποτέ δεν βρέθηκε το σώμα του, πραγματικά.
Και λέγεται, μετά αρχίζουν οι θρύλοι πλέον, ότι Άγγελος Κυρίου επενέβη, τον άρπαξε και τον έφερε κοντά στην Χρυσόπορτα, όπου θα έρθει ο καιρός, θα ξεμαρμαρωθεί, μαρμαρωμένος βασιλιάς, τον μαρμαρώθηκε, θα ξεμαρμαρωθεί και θα πάρουμε πάλι την πόλη με αυτούς τους θρύνους, αφού προηγουμένως τους κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την Κόκκινη Μηλιά και το πόδι τόσο πολύ όμως θα πνιγεί μέχρι το πόδι του Μοσχαριού και των Ήπων, θα πνιγεί στο αίμα. Αυτή είναι η παράδοση. Είναι μεγάλη η θρύλη, έχουμε πολλές τέτοιες παραδόσεις. Αυτά όμως τη σημασία, ιστορική σημασία έχουν, διότι γαλούχησαν επί 400 και πλέον έτη τον Ελληνισμό, τον υπόδουλο, μετά κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Θέλω να πω ότι ο Μωάμεθ έρχεται στις 2 η ώρα, μπαίνει μέσα, μόλον ότι στις 8.30 η ώρα είχε λήξει όλη η υπόθεση της άλωσης, μπαίνει μέσα προσκυνητής στην Αγία Σοφία, την έχει μεταβάλει σε τζαμί, στρέφεται προς τη Μέκα και φωνάζει το γνωστό Ιλάχ Ιλαλάχα, Αλάχα ένας είναι ο Θεός και προφήτης του ο Μωάμεθ, και προσπαθεί τώρα πλέον να είχε πιστέψει καν για αυτή τη μεγάλη νίκη, και τα στήθη, τα τουρκικά, στρέφονται για 3 συνεχείς ημέρες σε διώξεις, σε ρημώσεις και σφαγές, καθότι τους τα είχε τάξει αυτά, σαν αντίδοτο, σαν λάφυρα οπωσδήποτε μετά την εισβολή, και ό,τι έπαιρναν και ό,τι κέρδισαν, κυρίως των εκκλησιών τα πολύτιμα σκεύη θα ήταν δικά τους. Επίσης μετά κατάλαβαν και οι Τούρκοι ότι πρέπει να σταματήσουν και τις σφαγές, διότι εάν πολλούντο οι κόρες, η γη και οι εχμάλωτοι θα έπαιρναν περισσότερα λίτρα, όπως σταμάτησαν τις σφαγές μετά από 3 μέρες. Μετά από 3 μέρες που είχε σφαγιαστεί πολλοί κόσμοι. Περπατούσε κανείς επάνω στα πτώματα, η πόλη είχε ερημωθεί εντελώς, ήταν πραγματικά μια πόλη φάντασμα είχε μετατραπεί, και αυτό ήταν και παραμένει πραγματικά ο μεγάλος μας πόνος, ο ψυχικός, ότι έκαναν ό,τι ήταν το δυνατόν, αλλά δυστυχώς δεν είχαν καμία βοήθεια από τη Δύση. Αν δεν υπήρχε όμως η προδοσία και η προδοσία. Τώρα βέβαια τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό, ας πούμε, την καταστροφή είναι ότι είχε απογυμνωθεί από συμμάχους. Ήδη η Δύση ήθελε γη και είδωρ, δηλαδή η Δυτική Εκκλησία ήθελε την υποταγή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ήρθε μια συμφωνία στη Φεράρα Φλωρεντία. Μετά βίας ήρθε η απόφαση να γίνει δεκτή ένωση, υπήρχαν όμως οι ανθενωτικοί, με το Γενάδη που παίρνει μετά και γίνει το πρώτος πατριάρχης όπως γνωρίζουμε, αλλά περισσότερο προτίμησαν, εδώ που τα λέμε, μάλιστα έλεγαν ότι κριτότερο να έστει η Δένε φακιόλιον τουρκικών ανεμίζων μέσα στην πόλη ή καλύτερα λατινική, παρά να δουν τους Λατίνους. Αυτό τους είχε φέρει, άρα, δηλαδή. Είχαν οριμάσει τα γεγονότα. Ακριβώς, είχαν οριμάσει. Μετά δεν είδαν όπως έπρεπε να δουν την εγκατάσταση των Τούρκων στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία ήταν ο πνεύμονας για το Βυζάντιο. Σταμάτησε να δουλεύει αυτός ο πνεύμονας, άρχισε πλέον η φτώχεια, άρχισε η μιζέρια. Έπρεπε στην αρχή οι Σελτζούκοι και στη συνέχεια οι Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί, οι Γαζίδες, με κέντρο βέβαια την Προύσα, ενώ οι Σελτζούκοι είχαν καλύτερη πολιτική, πιο ας πούμε φύλλα προσκύμενη προς τους Βυζαντινούς, σε αντίθεση με τους Οθωμανούς Τούρκους, οι οποίοι ήδη είχαν παρισφρήσει από την εποχή του Μουράτ στα ευρωπαϊκά εδάφη, άρα και να κέρδιζε, θα λέγαμε, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο μεγάλος αυτοκράτορας και ο τελευταίος αυτοκράτορας στη μάχη αυτή, δεν υπήρχε μέλλον, διότι ήδη ήταν περικυκλωμένη. Ήταν περικυκλωμένη ακριβώς. Ήταν αφημένη από τη Δύση. Και τρίτο, οικονομικά εντελώς την είχαν ρημάξει, την είχε γίνει αφέμαξη οικονομική εκ μέρους της Γένουας και της Βενετίας, που άπληστη Βενετία ζητούσαν συνέχεια προνόμια οικονομικά για το εμπόριο και γενικότερα. Άρα για τις ήταν ένα γενικότερο κλίμα που προκάλεσε όλη αυτή το αυτό το κλίμα αρχίζει από το 1204 με τις τέταρτη σταυροφορία, που έχει πλέον γίνει η αποσύνθεση της αυτοκρατορίας
και παρέμειναν μόνο δύο τμήματα, παρέμειναν δύο μεγάλες πόλεις, μόνο η Θεσσαλονίκη και η πόλη, η Κωνσταντινούπολη και ο Μιστράς και η Κρήτη στο τέλος, ας πούμε, κάποια μικρανομονωμένα μέρη. Ήδη είχαν δημιουργηθεί μικρά κρατήδια δυτικών μέσα στην Αυτοκρατορία και στη Μικρά Ασία και όλα αυτά τα πράγματα είχε τονίσει πλέον. Είχε γίνει διάβρωση ήδη δηλαδή από νωρίτερα. Παρόλο όμως αυτό πρέπει να πούμε ότι στάθηκε επί χίλια χρόνια ο φάρος εκπολιτής, εκτιστήκαν πάρα πολλοί λαοί από την πόλη, πέρασε ο χριστιανισμός από την πόλη στους βαλκανικούς λαούς πραγματικά και στη συνέχεια βέβαια το ρόλο αυτής που ήταν, θα λέγαμε, η δεύτερη Ρώμη θα το παίξει η Ρωσία, θα το παίξει η Μόσχα ως τρίτη Ρώμη, αφού θα λένε πραγματικά ότι η Κωνσταντινούπολη πλήρωσε εξαιτίας της Ένωσης και ότι εμείς είμαστε οι ακριβείς Ορθόδοξοι. Μάλιστα. Και επί σειράν ετών βέβαια ο Πατριάρχης θα είναι ο επικεφαλής, θα είναι ο πατέρας, θα λέγαμε, του ελληνικού έθνους, θα δοθούν τα γνωστά προνόμια από τον Σουλτάν, αλλά πέρα τα προνόμια αυτά έχουν πάρα πολύ, είναι μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Σωστά, για να εάν εδόθησαν, πώς εδόθησαν και αν ήταν γραπτός ή αν δεν, άλλοι λένε δεν εδόθησαν ποτέ, κάποιες συμφωνίες έγιναν. Λίγο πολύ όμως ότι η Εκκλησία στάθηκε, πρέπει να πούμε, αυτά τα χρόνια και κράτησε το έθνος εν γρηγόρση πραγματικά και έφτιαξε την ιδέα της Επανάστασης. Και ζούμε ακόμα με το θρύλο αυτό. Ζούμε με το θρύλο αυτό και πραγματικά με το μαρμαρωμένο, βασιλιά θα έρθει η στιγμή ότι θα ξεμαρμαρωθεί, θα επανέλθουμε εμείς στα πράγματα, δηλαδή στους τόπους αυτούς. Και μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη ιδέα εμποτίστηκε με δύο πράγματα. Το μαρμαρωμένο βασιλιά και την πόλη. Πότε πάρουμε την πόλη και πότε θα ξυπνήσει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Οι λαοί έχουν ανάγκη από αυτό πάντως, από ένα θρύλο. Και μην ξεχνάτε, κυρία Κουρτέλη, ότι η ιδέα αυτή ήταν μέχρι βέβαια το 1920 με την καταστροφή της καταστροφή. Η μεγάλη ιδέα. Από εκεί και πέρα, και εκεί πέρα ήταν και οι μεγαλύτερες, μπορούμε να πούμε, στιγμές του έθνους, όχι το 1922, αλλά το 1918 και 20 μέχρι την συνθήκη των Σερβών, από εκεί και πέρα. Πραγματικά από τους Βαλκανικούς μέχρι το έχουμε μια πραγματικά λάμψη στην ελληνική ιστορία, από εκεί και πέρα πραγματικά η ελληνική ιστορία, γενικά ο ελληνισμός, είναι ποτισμένος με πόνο, με θλίψεις μέχρι σήμερα. Παρακολουθούμε. Κατά 35% αναμένεται να μειωθούν κατά μέσο όρο οι αντικειμενικές αξίες που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Οι μειώσεις αυτές, οι οποίες θα αφορούν τα ακίνητα, θα φέρουν με τη σειρά τους ανάλογες μειώσεις σε όλους τους φόρους των ακινήτων αλλά και στον έμφυα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι οι νέες αντικειμενικές τιμές να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές των ακινήτων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης υπέστησαν καθίζηση, εξέλιξη που φαίνεται να είναι θετική για την οικονομία. Για το θέμα αυτό μας μιλά ο πρόεδρος ιδιοκτητών ακινήτων Αρκαδίας, Γιώργος Ορφανός. Τα τελευταία 6 τουλάχιστον χρόνια υπάρχει μείωση των εμπορικών αξιών των ακινήτων λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας. Για αυτές τις συναλλαγές που έχουν γίνει καθ' όλη τη διάρκεια υπάρχουν στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αρχή για τον προσδιορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών για κάθε δρόμο, σε κάθε περιοχή και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Βέβαια, λόγω της κρίσης δεν υπήρξαν πάρα πολλές μεταβιβάσεις και συμβόλαια. Ως εκ τούτου, αμφιβάλλω αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για στατιστική διόρθωση του προβλήματος αυτού. Ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσαν να γίνουν μειώσεις είναι ένας συντελεστής ο οποίος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30-40% και ο συντελεστής αυτός βγαίνει από τις μειώσεις των ενοικίων και των μισθωμάτων, διαμερισμάτων και καταστημάτων. Οι συνέπειες θα έχουμε μείωση της εμπορικής αξίας κάθε ιδιοκτησίας, είτε είναι διαμέρισμα είτε είναι κατάστημα,
διότι συνήθως ο μεν πολιτής τοποθετεί την εμπορική αξία με βάση σε σύγκριση με την αντικειμενική, ο δε αγοραστής συγκρίνει τη ζητούμενη αξία με την υπάρχουσα αντικειμενική. Εξ αυτού του λόγου, εφόσον μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες, θα έχουμε μείωση και με τον νόμο των εμπορικών αξιών. Μια άλλη συνέπεια της μείωσης των αντικειμενικών αξιών θα είναι η μείωση των φορολογικών εσόδων προσωρινά του κράτους. Για κάθε δρόμο, π.χ. θα έχουμε μείωση της τιμής ζώνης σε οποιαδήποτε περιοχή. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην μείωση της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος και αν πρόκειται για κατάστημα, πιθανώς να έχουμε και μείωση της εμπορικότητας του δρόμου, οπότε η αντικειμενική αξία του καταστήματος θα μειωθεί από δύο παράγοντες. Ο ένας παράγον θα είναι η μείωση της τιμής ζώνης της περιοχής ή του δρόμου και ο άλλος είναι η μείωση του συντελεστή της εμπορικότητας του δρόμου αυτού. Παράλληλα όμως δεν θα έχουμε μόνο μείωση των εσόδων του κράτους, αλλά θα έχουμε και μία μικρή, στην αρχή, ανάταση της κτηματαγοράς που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του κράτους από τις περισσότερες αγοραπολισίες οι οποίες θα γίνουν και από τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν έμεσα με ΦΠΑ, από το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων που ασχολούνται με οικοδομικά υλικά. Η Ελλάδα επίσης είναι, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μοιάζει σαν τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέγουν την Ελλάδα να επενδύσουν ένα μικρό εισόδημα που έχουν, να αγοράσουν ένα μικρό ακίνητο για να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτό θα έχει σαν μόνιμο χαρακτήρα την αύξηση του τουρισμού. Το τραπεζικό σύστημα θα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Στην περίπτωση των υπαρχόντων ενυπόθηκων δανείων, η τράπεζα θα έχει πρόβλημα. Και θα έχει πρόβλημα διότι άμεσα θα μειωθούν οι αξίες των ιδιοκτησιών που έχουν δοθεί σαν προσημείωση ή υποθήκη για ένα δάνειο που έχει πάρει ένας Έλληνας πολίτης ή οποιοδήποτε. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην τράπεζα. Για τα νέα δάνεια όμως η τράπεζα θα δίνει λιγότερα χρήματα, διότι θα εκτιμά προσημείωση ή υποθήκη ακίνητο σε μικρότερο ύψος. Σε ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης και σε φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης εξετάζονται σήμερα, Παρασκευή, οι υποψήφοι στις Πανελλήνιες 2015 και ουσιαστικά πέφτει η αυλαία της εξεταστικής περίοδου για την πλειοψηφία των υποψηφίων. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας, αναμάθημα και αναπεδίο, καθώς και όλες οι αλλαγές που θα παρατηρηθούν σε σχολές όπως αστιφυλάκων, πυροσβεστών, τμήματα σε πολυτεχνείο, αλλά και τι πρέπει τελικά να προσέξουν στα μαθήματα κατεύθυνσης υποψήφοι. Σε ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης και σε φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης εξετάζονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι στις Πανελλήνιες 2015 και ουσιαστικά πέφτει η αυλαία της εξεταστικής περίοδου για την πλειοψηφία των υποψηφίων. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 2 Ιουνίου για όσους έχουν επιλέξει το μάθημα επιλογής των αρχών οικονομικής θεωρίας, ενώ ακολουθούν εξετάσεις στα ενδοσχολικά μαθήματα σε όλα τα σχολεία. Για τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 17 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 24, ενώ η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα διεξαχθεί από 15 Ιουνίου έως και 26 Ιουνίου. Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων θα αρχίσουν την 3η 9 Ιουνίου. Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ οι βάσεις μετά τις 20 Αυγούστου. Ο Δήμος Τρίπολης διοργάνωσε ενημερωτική δράση με θέμα ανακύκλωση για παιδιά στο Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης που έλαβε χώρα στην πλατεία Άρεο στο κέντρο της πόλης. Συμμετείχαν μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης που με τις φωνές τους, τα γέλια τους και τα παιχνίδια τους έμαθαν με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει ανακύκλωση. Thank you.
Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, ο Παναφιλιακός και η Ακαδημία 98 στέλνουν το δικό τους ξεχωριστό κοινωνικό μήνυμα με την διοργάνωση ενός σημαντικού φιλανθρωπικού αγώνα που από τα έσοδά του θα ενισχυθεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Αργολίδας, η Αλληλεγγύη. Η συμβολή των φίλων Βαζέχα είναι ουσιαστική, αφού ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και πολλοί συναδελφοί του, γνωστοί από τα γήπεδα της χώρας μας, θα παίξουν την Κυριακή 31 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, ενισχύοντας δυναμικά αυτόν τον στόχο. Η όλη δράση γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, του Δήμου Ναυπλίων και του ΔΟΠΑΤ. Την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, στο γήπεδο του Ναυπλίου, θα διεξαχθεί ένας φιλανθρωπικός φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων του Παναφιλιακού και τους φίλους Βαζέχα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την πρόταση του τεχνικού διευθυντή του Παναφιλιακού, του κ. Δημόπουλου, έχοντας, ως γνωρίζετε, όλες τις γνωριμίες με τον κύριο Σαργκάνη και τον κύριο Βαζέχα. Ήρθαμε σε επαφή μέσω του κ. Δημόπουλου με τους παίκτες οι οποίοι κάνουν φιλανθρωπικά παιχνίδια ο σύλλογος αυτός και δέχθηκαν με χαρά τους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, συμμετέχοντας στο παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη μεθαύριο την Κυριακή, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν όλα στον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Αργολίδας, η Αλληλεγγύη. Φάνηκε στην αρχή ότι θα ήταν δύσκολο, γιατί το πρόγραμμα της ομάδας αυτής, επειδή εκπροσωπεί και έναν τεράστιο φορέα στην Ελλάδα, το Σύλλογο Ελπίδα, βρήκανε κενό στο πρόγραμμά τους. Αμέσως με τον Χρήστο ενεργοποιηθήκαμε και αρχίσαμε τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του αγώνα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλέσουμε όλους τους ναυπλιώτες, όλους τους φιλάθλους, όλες τις οικογένειες με τα παιδιά τους, την Κυριακή το απόγευμα 31 Μαΐου, να βρίσκονται στο γήπεδο Ναυπλίου. Ενημερώνουμε ότι ο καιρός θα είναι ωραίος, θα υπάρχει αρκετή έτσι όμορφη ατμόσφαιρα για να μπορέσουν να ευχαριστηθούν και τα παιδιά και οι μεγάλοι. Έχουν την ευκαιρία να δουν ποδοσφαιριστές που εγώ προσωπικά, αν και δεν είμαι ο ειδήμο του ποδοσφαίρου, θα τους ονόμαζα η Εθνική Ελλάδος σε λίγα μεγαλύτερα χρόνια. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Νικοπολίδης, ο Βαζέχα, ο Βίντρα, ο Γιανακόπουλος, ο Γιωργάτος, ο Καραγκούνης, ο Λιμπερόπουλος. Είναι πάρα πολλοί οι παίκτες οι οποίοι τιμούν αυτή την πρωτοβουλία, την οποία, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από μία πρόταση του Χρήστου Δημόπουλου με τον Νίκο τον Σαργκάνη και υλοποιείται με ευτυχές τέλος αυτή την Κυριακή. Το μόνο που μας μένει λοιπόν είναι να δείξει και ο κόσμος. Εγώ με τον Χρήστο προσπαθήσαμε να, όσο μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και να διοργανώσουμε όσο πιο τέλεια, γιατί θα υπάρχουν και επίσημοι καλεσμένοι, αρκετοί επίσημοι και από Αθήνα και από την Πελοπόννησο και από την Αργολίδα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε όσο πιο τέλεια γίνεται αυτή την εκδήλωση, ώστε ο κόσμος να ευχαριστηθεί, και θεωρώ απαραίτητη την παρουσία του κόσμου, ώστε να δείξουν ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές στηρίζουμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν πιο πολύ ανάγκη από εμάς. Στα 18 χρόνια που λειτουργεί η Ακαδημία Ναυπλίου, 98, ο σκοπός μου και ο στόχος μου ήταν πάντα ένας και μοναδικός. Τα παιδιά της Ακαδημίας πρώτα να γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι και μετά μεγάλοι αθλητές. Το έχουμε πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό, προτρέποντας τα παιδιά να συμμετάσχουν σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν στη ζωή. Σε όλα αυτά τα χρόνια η Ακαδημία συμμετείχε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μία τρίπλα, ένα σουτ, μία πάσα και ένα γκολ. Η μεγαλύτερη τρίπλα ήταν η διοργάνωση που έγινε πριν από πολλά χρόνια, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας εδώ στο ΔΑΚ Ναυπλίου, με η παλέμαχη του Παναφιλιακού, με τον ΨΑΠ, το Σύλλογο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, τα οποία έσοδα πήγαν στο γεροκομείο Ναυπλίου. Το καλύτερο σουτ ήταν η συγκομιδή ρούχων, παιχνιδιών, τροφίμων, τα οποία πήγαν στην πύλη πολιτισμού. Η καλύτερη πάσα ήταν η πρωτοβουλία που είχε η Ακαδημία όταν ανέλαβε να στείλει και να μαζέψει ρούχα, τρόφιμα, παπούτσια για τους πλημμυροπαθείς της Σερβίας. Και το καλύτερο γκολ είναι αυτό που γίνεται την Κυριακή, η εκδήλωση αυτή που γίνεται την Κυριακή στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Γιατί η ζωή είναι το καλύτερο παιχνίδι. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι από όλα. Ξύπνα Βασίλη είναι η επίκαιρη θεατρική παράσταση που με πολλή δουλειά έχει ολοκληρώσει το θεατρικό τμήμα των μαθητών του νέου σχολείου και που πρόκειται να την παρουσιάσουν αύριο το απόγευμα στην αίθουσα Ιαννός του νέου σχολείου.
Το Σάββατο λοιπόν είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζουμε την παράστασή μας ολοκληρωμένη. Είναι η παράσταση Ξύπνα Βασίλη, είναι μια κωμική παράσταση. Παίζουν πολλά παιδιά. Έχουμε δουλέψει αρκετά, σχεδόν ένα χρόνο για αυτή την παράσταση και χαιρόμαστε που βγαίνει ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Και στο Βουσιλοπούλιο, όταν την είχαμε παρουσιάσει, πήραμε πολύ θερμό χειροκρότημα από όλα τα παιδιά που ήταν από κάτω. Και χαιρόμαστε που θα την ξαναπαρουσιάσουμε για άλλη μια φορά. Ωραία. Θα γίνει λοιπόν το Σαββάτο. Ναι, στο εδώ, στον Ιαννό, στο χώρο του σχολείου. Και το Ξύπνα Βασίλη είναι ένα διαχρονικό έργο. Είναι ένα διαχρονικό έργο, γι' αυτό επιλέξαμε να το ανεβάσουμε και φέτος. Γιατί σε αυτούς τους καιρούς που είναι έτσι λίγο πιο δύσκολοι, είναι ωραίο να χαρίζουμε το γέλιο στον κόσμο. Το Σαββάτο στις 7.30 στους χώρους μας, στην αίθουσα Ιαννό, στο νέο σχολείο, θα την παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη για πρώτη φορά εδώ. Προηγούμενη φορά ήταν στο Βουσιλοπούλιο. Είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αξιοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες που δίνει το κείμενο. Έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο το οποίο έχει ένα ιδιαίτερα καυστικό χιούμορ και αποτυπώνει ξεκάθαρα πώς η ιδεολογία προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση. Είτε αριστερή είτε δεξιά είναι η ιδεολογία, προσαρμόζεται πάντα. Βέβαια. Ένα διαχρονικό. Παιδιά δούλεψαν πολύ, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί συνεργαστήκαμε με 18 παιδιά, τα οποία έδειξαν μια εξαιρετική υπευθυνότητα, μια διάθεση συνεργασίας που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, κέφι, ζωντάνια και ταλέντο. Συνδυάστηκαν όλα αυτά και δώσαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια να ξέρετε ότι ένα καλό αποτέλεσμα οφείλεται και στη συνεργασία των καθηγητών, για αυτό οφείλω να πω ότι η κυρία Τζαβάρα, η οποία σκηνοθετεί μαζί με εμένα το έργο, και βέβαια η κυρία Σαγκιώτη με εξαιρετικά σκηνικά, βοήθησαν ώστε να έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Ναι, με ελεύθερη είσοδο προφανώς, και θα χαρούμε να δούμε τον κόσμο να έρχεται. Είναι και η τελευταία φορά που το παρουσιάζουμε το έργο. Θέαμα και συναρπαστικές μάχες απόλαυσαν οι θεατές κατά τη σημερινή ημέρα του 14ου Ιστορικού Ράλι Ακρόπολης. Καινοτομία του αγώνα αποτέλεσε η περιειδική διαδρομή της Κορίνθου στο λιμάνι της πόλης. Είμαστε στην παραλία του Αγίου Νικολάου στην πόλη της Κορίνθου, όπου σήμερα γίνεται η περιδική του 14ου Ιστορικού Ράλι Ακρόπολης. Ιστορικό λέγεται γιατί τα αυτοκίνητα είναι όλα δεκαετίες 60, 70 έως και 80. Έχει μας Ράλι Ακρόπολης, αναλάβαμε να διοργανώσουμε το χώρο της 7ης Ειδικής Διαδρομής, που είναι εδώ ο χώρος του Αγίου Νικολάου. Συναισθήματος πάνω απ' όλα αυτό, γιατί βλέπουμε παλιά ιστορικά αυτοκίνητα που έχουν γράψει ιστορία στους ελληνικούς αγώνες και παλιότερα, και συνεχίζουν ακόμα κάποιοι και αυτοκίνητα όσο κρατάνε τα κότσα και των οδηγών να τρέχουν ακόμα. Οι τελευταίες πληροφορίες μας είναι ότι τον Οκτώβριο θα γίνει το Ράλι Ακρόπολης. Κλασικά αυτοκίνητα, συνέστημα πιο πολύ βγάζουν παρά ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια που έχουν και την ανάλογη ταχύτητα, κάποια Πόρσε, κάποια παλιά BMW.
εμείς σαν Έλληνες, σαν κορίφοι, σαν Πελοποννήσιοι, θα θέλαμε το πραγματικό ραδιακό. Ξαναεπανέλθει το Ράλι Ακρόπολη, το αγαπημένο Ράλι Ακρόπολη στην Ελλάδα, όπως ήταν εδώ και 50 χρόνια. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο κοινιακός.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολική Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Η οικονομία έχει όνομα. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιο κιμάς μόνο 4,99 το κιλό. Πάρε ζακρέτα φάρμεν Ελλάδη 60% λιγότερα λιπαρά μόνο 5,49 το κιλό. Και απίθανες προσφορές όλα για το σπίτι μου από τη Unilever. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή. Για αύριο στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, στα ανατολικά μέτρια έως ισχυροί και τοπικά στεβελάκι πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 14 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 15 έως 25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 26 και στα νησιά από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR τηλεόραση. Η επόμενη ενημέρωση στις 11 το βράδυ. Από όλους εμάς προς το παρόν, γεια σας.